Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και είναι η Έφη Μάνου που πιάστηκε στα πράσα να κάνει live στο κινητό. Λοιπόν, φίλοι μου, είναι η εκδρομούλα μας. Μετά από αρκετό καιρό είμαστε μαζί. Λυπάμαι την Πέμπτη που δεν ήμουν κοντά σας, για σοβαρούς λόγους έπρεπε να λείψω εκτός πόλης. Καλύτερα να ήμουν εδώ φυσικά, γιατί δεν πέρασα και πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, τα ξεχνάμε όλα. Είμαστε εδώ τώρα, θα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας Δευτέρα και Πέμπτη. Περάσαν οι γιορτές. Είμαστε 12 με 2 τα ξημερώματα εδώ και να σας κρατάμε ζωντανή συντροφιά. Χαίρομαι που είμαι πάλι κοντά σας. Περιμένουμε και κόσμο στο στούντιο που έχει καθυστερήσει. Θα σας τα πω εν καιρό. Χαίρομαι, απλά χρόνια πολλά θα ήθελα να πω. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μας. Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε αφιερώσεις, θα ακούσουμε τραγούδια. Θα πούμε τις ευχές μας, να μας πείτε πώς περάσατε. Ας ξεκινήσουμε έτσι λίγο τρυφερά με Βέρτη και τα λέμε. Καλή ακρόαση. Λοιπόν, επιστρέψαμε προσπαθώντας να συντονιστούμε όχι μόνο στη συχνότητα αλλά και στη ζωή μας μετά τις γιορτές, μετά τις κρεπάλες που κάναμε λίγο πολύ όλοι. Γιορτές ήταν και περάσανε, ελπίζω να περάσατε πολύ όμορφα. Εύχομαι καινούριος χρόνος να σας φέρει ό,τι ακριβώς θέλετε, ό,τι επιθυμεί ο καθένας και πάνω απ' όλα υγεία. Είμαστε εδώ στην εκδρομούλα μας, πιστοί, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Δύο Δευτέρες δεν ήμασταν εδώ γιατί ήταν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Η προηγούμενη Πέμπτη κάτι προέκυψε, αλλά από εδώ και μπρος θα είμαστε σταθεροί στο ραντεβού μας. Είμαι η Έφη Μάνου και η μουσική εκδρομή του ραδιόφωνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Υπάρχει τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Σταθερό είναι το 2313-022-040. Επαναλαμβάνω το σταθερό 2313-022-040. Υπάρχει και ένα κινητό WhatsApp που μπορείτε να καλείτε 697-29-60606. Επαναλαμβάνω 697-29-60606. Για αφιερώσεις, παρατηρήσεις, να μας πείτε τα σχόλιά σας ή ό,τι άλλο θέλετε, να κάνουμε μια όμορφη παρεούλα εδώ μεσάνυχτα. Πέμπτη, αρχές του καινούριου χρόνου, ένας ολοκένουριος χρόνος που ελπίζω να φέρει στον καθένα μας ό,τι ποθούμε. Επίσης υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook, η μουσική εκδρομή, που μπορείτε να κάνετε τα σχόλιά σας, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε δυνατά, πάμε να συνεχίσουμε με Ρέμο. Τα ξαναλέμε. Κι αν ρωτήσεις πώς περνάω, θα σου πω δύο ψέματα. Ένα πως δεν σ' αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα, μας είπε ο Αντώνης Ρέμος. Φίλοι μου, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και μετά από αρκετό καιρό είμαι ξανά μαζί σας εδώ ζωντανά. Ευχαριστώ όλους τους φίλους που για ακόμα μία φορά είναι μαζί μας και ακούν την εκπομπή. Θα αφιερώσω εξαιρετικά στο Χριστινάκη, την καινούργια μας ακροάτρια.
Χριστινάκη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή χρονιά, να σου φέρει ο καινούριος χρόνος ό,τι επιθυμείς μέσα από την καρδιά μου, γιατί το αξίζεις. Είσαι υπέροχη κοπέλα. Ευχαριστώ που με ακούς. Όσο για τραγουδάκι, θα κάνω ό,τι μπορώ, γιατί είμαι μόνη μου προς το παρόν στο στούντιο. Περιμένω μια φίλη. Μπορείς να έρθεις και εσύ αν θέλεις στην εκπομπή και όποιος άλλος θέλει. Το στούντιο είναι ανοιχτό για την παρέα. Θα ξεκινήσουμε, ξεκινήσαμε ήδη χαλαρά με κάποια τραγούδια. Θα συνεχίσουμε βέβαια με πιο ζωηρά, αλλά τώρα ας απολαύσουμε κάποια πολύ όμορφα τραγουδάκια. Θα ακούσουμε το Μανώλη Λιδάκη και «Άστρα μη με μαλώνετε». Ελπίζω να σας αρέσει η επιλογή μου. Θα ακούσουμε 2-3 κομμάτια ακόμη και θα πάμε σε πιο ζωηρά μετά. Φίλοι μου, είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου. Υπάρχει τηλέφωνο για τις αφιερώσεις σας, σταθερό, το 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Μπορείτε να βγείτε και ζωντανά στον αέρα αν θέλετε. Επίσης υπάρχει ένα κινητό στη διάθεσή σας, 697-29-60606. 697-29-60606. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Όπως είπαμε, προσπαθούμε να συντονιστούμε μετά από αρκετές μέρες που έχουμε να βρεθούμε παρέα. Ευχαριστώ όλους εκεί που με ακούνε. Σοφάκι, ξέρεις σε ποιον αναφέρομαι, εσείς που κοιτάτε το live βίντεο που ανέβασα. Χριστινάκη μου, είναι πολλά τα άτομα, θα τα δω σε λίγο. Φυσικά θα έχω και μια βοηθό, ελπίζω σε λίγο, έχει αργήσει ήδη. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 2-3 κομματάκια ακόμα. Το επόμενο που θα ακούσουμε θέλω να το αφιερώσω σε μένα. Είναι ένα τραγούδι που με στίχιωσε. Μ' αρέσει πάρα πολύ, κάποτε με πονούσε, τώρα όχι πια. Αλλά εντάξει, ίσως αρέσει και σε αρκετούς από εσάς. 2-3 ακόμη και μετά πάμε ζωηρά. Περίμενε, Πασχαλιά μου. Ναι. Γυρίζω και γύρισα. Και δεν ξαναπέφτω. Λοιπόν, επιστρέψαμε για την Πασχαλιά που είναι στο τηλέφωνο, λίγο η υπομονή Πασχαλιά μου. Θέλω να πω κάτι, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας, όλους όσους με ακούτε αυτή τη στιγμή. Δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα, το υπόσχομαι ότι θα το κάνω. Σοκαρίστηκα με ένα μήνυμα ενός φίλου αγαπημένου. Δεν ήταν ακριβώς μήνυμα, ήταν like, αλλά έδωσε σημεία ζωής. Χριστώ τους φίλους των 20 χρόνων και δεν τους ξεχνάμε. Ακόμα και όταν γινόμαστε επιφανή άτομα και διάσημοι, οι φίλοι είναι φίλοι. Σπανίως παραπονιέμαι, αλλά δώσε σημεία ζωής. Τους φίλους τους αγαπάμε και τους προσέχουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Βαλάντι και συνεχίζουμε τα επόμενα μετά. Πασχαλιά για σένα που είσαι στη γραμμή. Πω την αλήθεια, έχω αποσυντονιστεί λίγο, αλλά έχω αποσυντονιστεί από έναν πολύ ωραίο λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τα μηνύματά σας, για τα τηλέφωνά σας. Ζητώ συγγνώμη που δεν ακούω το σταθερό, φοράω τα ακουστικά. Λείπει και η βοηθός ακόμη να έρθει. Αλλά σας ευχαριστώ όλους πραγματικά πάρα πολύ.
Τώρα βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που χρησιμοποιούν κάποια ψευδόνυμα και κάποια ονόματα λίγο έτσι περίεργα. Εντάξει, και εσάς σας αγαπώ, αλλά διαλέξτε λίγο ένα πιο χαριτωμένο ψευδόνυμο για να βγαίνετε. Λοιπόν, πάμε συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε και θα ακούσουμε το τραγούδι των τίτλων μας που έχω μέρες να τα ακούσω και μου έχει λείψει πολύ. Το τραγούδι από το οποίο εμπνεύστηκα για το όνομα της εκπομπής μου που λέγεται Μουσική Εκδρομή. Πάμε να τα ακούσουμε. Πόσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι Πασχαλιά για σένα που είσαι στη γραμμή, Εύη. Καλή ακρόαση, Εύη, ξενυχτάς πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ, μεγάλη μου τιμή. Σε όλη την παρέα που ακούω εκεί, σε όλη την ομάδα μου. Είναι η Μουσική Εκδρομή με την Εύη Μάνου. Είμαστε εδώ ζωντανά και μπορείτε να καλείτε σταθερά, κινητά, ό,τι θέλετε να πούμε, ό,τι θέλετε να μας πείτε πώς περάσατε τα Χριστούγεννα. Να σας ευχηθώ για άλλη μια φορά καλή χρονιά. Λοιπόν, υπάρχει το σταθερό 2313-022-040, 2313-022-040 και το κινητό 697-29-60606. 697-29-60606. Πάμε να ακούσουμε σαμπάνι και μη μιλάς. Ξημερώματα Παρασκευής 5 Ιανουαρίου. Μια ολοκένουργη χρονιά ξεκινά. Είπαμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ας ξαναπούμε. Εύχομαι λοιπόν καλή χρονιά σε όλους. Να σας φέρει ο καινούριος χρόνος ό,τι θέλετε και ακόμη περισσότερα υγεία και να απολαύσετε ό,τι θέλει ο καθένας. Φιλιά στη φίλη μου την Άννα, εκεί βλέπω μηνυματάκι, δεν πρόσεξα. Με έστησε και η βοηθός μου, την περιμένω ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, Πέλα, μην αργείς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πασχαλιά, δύο κομμάτια και μετά θα παίξει η επιθυμία σου. Τη βρήκα. Θα σου την αφιερώσω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι κάποια πιο ξεσηκωματικά, να το πω, κομμάτια και συνεχίζουμε. Γιατί κάποιοι δεν με ακούτε σε κάποια περιοχή, δεν ξέρω. Ελπίζω να αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Είμαστε εδώ ζωντανά με ελληνικά τραγούδια. Είμαι η Εύη Μάνου και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Δευτέρα και Πέμπτη είμαστε μαζί σας, 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα. Μπορείτε να καλείτε τα τηλέφωνά μας, μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια στη σελίδα μας στο Facebook, στη Μουσική Εκδρομή, ακόμα και στον προσωπικό μου λογαριασμό Εύη Μάνου στο Facebook. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο ζωηρό κομμάτι. Θα πρέπει να καλύψουμε όλες τις επιθυμίες των ακροατών. Θα ανεβαίνουμε, θα κατεβαίνουμε. Πάντως όλα τα τραγούδια είναι υπέροχα. Κατά τη γνώμη μου. Ελπίζω να συμφωνείτε. Συνεχίζει ζημιά, λοιπόν εδώ είμαστε. Πασχαλιά, το επόμενο κομμάτι αφιερωμένο εξαιρετικά για σένα. Σε αφήνω να το απολαύσεις, για σένα που το ζήτησες. Μουσική.
δεν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, εδώ είσαι να έρθει και η βοηθός μου επιτέλους. Γιατί άργησες? Είχε κίνηση στο δρόμο, αγαπητή μου, λέμε οτόμησες, ο κόσμος βγαίνει. Βρες κάποια καλύτερη δικαιολογία. Με άφησες εκτεθειμένη, σε περίμενα, ήμουνα προετοιμασμένη να έρθεις. Εκεί, όπως βλέπεις, έχουμε μηνύματα που πρέπει να απαντηθούν. Λοιπόν, και τι πρώτα να πω? Καταρχάς να πω τον πρόδρομο αν ακούει να επικοινωνήσει. Του χρωστάω μια συγγνώμη, του εύχομαι καλή χρονιά και αν μπορεί να σε επικοινωνήσει με το στούντιο. Να πω τη Χριστίνα ότι την αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Χριστινάκη μου, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Στη φίλη μου την Άννα εκεί, την Εύη, την ακριβή που διαβάζει, τη σταθερή ακροάτριά μας, αλλά σήμερα το έχει